Επιστρέψαμε εδώ. Φαίνεται ότι έχουμε ευχάριστες εξελίξεις για τον δημοσιογραφικό Ομίλιο Λαμπράκη και αναφέρομαι κυρίως στους συναδέλφους μας εκεί, οι οποίοι έχουν πάρα πολλά προβλήματα, οικονομικά προβλήματα με την καθυστέρηση πληρωμών και όλη την αναστάτωση που είχε γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και ελπίζουμε όλη αυτή η ευχάριστη εξέλιξη να έρθει βεβαίως και τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, εκεί που οι συνάδελφοί μας επίσης έχουν 10 μήνες να πληρωθούν. Η Πινελόπη Γκάλιου μας δίνει λεπτομέρειες, γιατί σήμερα είχαμε την δημοπρασία. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, και φαίνεται να παίρνει τέλος η περιπέτεια που έζησαν όλοι αυτοί οι συναδελφοί μας τους τελευταίους μήνες. Το Βαγγέλη Μαρινάκη, λοιπόν, περνάει σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων αντί 22,89 εκατομμύρια ευρώ το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη, καθώς η προσφορά που κατέθεσε ο κ. Μαρινάκης ήταν η υψηλότερη προσφορά μεταξύ των 4 διεκδικητών. Εντύπωση προκαλεί να σας πω ότι η εταιρεία Ντίμερα συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη ήρθε τρίτη, καταθέτοντας προσφορά ύψους μόλις 11,8 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι χαμηλότερη και από αυτή της αποτίμησης της Alpha Bank για την αξία του οργανισμού. Δεύτερη ήρθε η προσφορά της κυπριακής εταιρείας Vegata με 21 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια αγγλική εταιρεία, κατέθεσε προσφορά ύψους 100.000 ευρώ. Σημειώνεται 100.000 ευρώ. Μάλιστα. Ναι. Σημειώνεται, όπως σας έλεγα, ο κύριος Μαρινάκης αποκτά, εκτός από τις ιστορικές εφημερίδες βέβαια, τα Νέα και το Βήμα, το 22,11% των μετοχών του Μέγκα, όπως είπατε και εσείς, στις ιστοσελίδες InGR, VimaGR και NeaGR, το ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα FM, το 50% των μετοχών της Σύρης Εκτυπωτική και το 41,22% των μετοχών του Πρακτορείου Διανομής Άργος. Μακάρι οι συνάδελφοί μας εκεί να φύγουν από την έρημο την οποία είναι εδώ και ένα χρόνο περίπου, και να μπουν σε στέρεο έδαφος. Ευχαριστούμε, Πινελόπη, να είσαι καλά.